Δεύτερο μέρος, τις απόψινές καμπάνες. Νομίζω πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία ακούσαμε από τον πρώην Υπουργό και Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Στυλιανίδη, και για το θέμα των πανεπιστημίων, των ιδιωτικών πανεπιστημίων, αλλά και πολύ περισσότερο για το μεταναστευτικό. Είναι ένα ζήτημα, είναι ένα θέμα το οποίο θα το βρούμε ξανά και ξανά μπροστά μας. Εχθές η αντιστράτηγος, ένα αποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Τσιριγότη, επειδή τα λέει τα πράγματα με το όνομά της, και χαιρόμαστε να συνομιλούμε με ανθρώπους που, ναι μεν, έχουν τις πεποιθήσεις τους, αλλά λένε τα πράγματα χωρίς κομματικά γυαλιά, χωρίς χρωματισμένα κομματικά γυαλιά. Και αυτό είναι το σωστό. Για να μαθαίνουμε την αλήθεια, να μαθαίνουμε τι ακριβώς γίνεται. Εάν ο κάθε σχεδιασμός που γίνεται, που πραγματοποιείται, έχει νόημα ή αν θα έχει αποτέλεσμα. Το σίγουρο πάντως είναι ότι η εικόνα των τελευταίων μηνών, για να μην πάω ακόμα πιο πίσω, όσον αφορά στα ζητήματα εγκληματικότητας, παραβατικότητας στη χώρα μας και ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, είδατε τι έγινε στον Γκάζι. Μία παρεξήγηση, ο άλλος έβγαλε τον πιστόλι, άρχισε να πυροβολεί και άφησε πίσω του νεκρούς. Δεν πέρασε μία εβδομάδα και είχαμε παρόμοιο περιστατικό με ένα θύμα. Είναι στο νοσοκομείο, 31 ετών νομίζω, στη Θεσσαλονίκη. Αλλά πάλι κάποιος έβγαλε ένα όπλο και άρχισε να πυροβολεί. Πού θα πάει όλη αυτή η ιστορία? Είναι μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη τιμή που έχω απόψε στην εκπομπή το Μπρίτανη του αστυνομικού ρεπορτάζ. Το δάσκαλο του αστυνομικού ρεπορτάζ. Και πρώην πρόεδρο βεβαίως της ΕΣΥΕΑ, τον Πάνο Σόμπολο. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας. Καλησπέρα, συνάδελφε. Καλησπέρα σε όλους. Και εύχομαι χρόνια πολλά και καλά Χριστούγεννα. Καλές γιορτές να έχουμε. Καλές γιορτές πραγματικά σε όλο τον κόσμο και μακριά από μπελάδες, δάσκαλε, Πάνο Σόμπολε. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Δεν είμαι ούτε δάσκαλος, ούτε καθηγητής, ούτε πρίτανης, ούτε τίποτε. Ήμουνα ένας απλός δημοσιογράφος που υπηρέτησα αυτόν τον χώρο με ήθος, με εργατικότητα και προσπαθούσα να ενημερώνω σωστά και αντικειμενικά τον κόσμο. Αυτό είναι όλο και όλο, τίποτα άλλο. Θέλω να ξεκινήσουμε με όλη αυτή την κατάσταση που βλέπουμε γεμάτο σχεδόν καθημερινά το αστυνομικό δελτίο. Και πραγματικά αναρωτιέμαι για ποιο λόγο μας έχει ξεφύγει η κατάσταση τόσο πολύ. Και εδώ είναι που θέλουμε να καταθέσεις, Πάνο Σόμπολε, την εμπειρία σου σε όλα αυτά τα χρόνια, όλες αυτές τις δεκαετίες στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Είχαμε πάντα περιστατικά τέτοια. Για ασήμαντη αφορμή τράβαγε το πιστόλι και τραβάει και σήμερα το πιστόλι και σκοτώνει. Για το τίποτα. Είχαμε πάντα τέτοια εγκλήματα. Έχουμε όμως τώρα μια έξαρση του εγκλήματος σε πολλές μορφές του. Και στο θέμα των ανθρωποκτονιών και στο θέμα της ενδοοικογενειακής βίας και στο θέμα της παιδικής παραβατικότητας των ανηλίκων, όπως λέγεται στη νομική γλώσσα. Γενικά, έχουμε μια έξαρση σε αυτού του είδους τις εγκληματικές πράξεις και κυρίως στην ενδοοικογενειακή βία και στην παραβατικότητα των ενηλίκων. Εδώ είναι το σημαντικότερο, πιστεύω, και πρέπει να δίνουμε, να δώσουν βάση και οι ηθήνοντες. Πού οφείλεται αυτό? Διότι, παραδείγματος χάρη, εφόσον αναφέρθηκες στην παραβατικότητα των ανηλίκων, το φαινόμενο κάθε Παρασκευή και κάθε Σάββατο
να μαζεύονται εκατοντάδες ανήλικα παιδιά στην Κηφισιά. Στην Κηφισιά. Και να έχουν πάνω τους και μαχαίρια και ρόπαλα και να ετοιμάζονται να πλακωθούν μεταξύ τους. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο το συναντήσαμε για πρώτη φορά πριν από πάρα πολλούς μήνες. Μην πω χρόνια. Οι αστυνομικοί λένε ότι αυτό άρχισε δειλά-δειλά να ξεκινά από την περίοδο του COVID. Γιατί λοιπόν δεν κάναμε κάτι, δεν έκαναν οι ηθήνοντες κάτι για να το σταματήσουν? Από τότε άρχισε, δειλά-δειλά όμως, από τότε, από τον εγκλεισμό λόγω του κορονοϊού, φυσικά συνεχίζεται. Αυτό το πράγμα με την οπλοφορία που είπες προηγουμένως, γιατί ο άλλος έχει στη τσέπη του μαχαίρι, ο άλλος έχει το σουγιά το μεγάλο, το μικρό, το ένα, το άλλο. Πιστεύω, και αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, ότι όλα ξεκινάνε από το σπίτι, από τη μάνα και από τον πατέρα. Τι αρχές δίνει η μάνα και ο πατέρας στο παιδί, στα παιδιά του που μεγαλώνει? Δίνει αυτές που πρέπει, το προσέχει το παιδί ή το αφήνει όλη την ημέρα, μέρα, νύχτα με ένα κινητό στο χέρι και εγώ να κάνω τη δουλειά μου, ο γονιός να κάνει τη δουλειά του και το παιδί εδώ, μέρα, νύχτα, εκεί? Όχι. Όλα νομίζω ότι ξεκινάνε από τη μάνα και από τον πατέρα. Ο δεύτερος παράγοντας είναι το σχολείο. Βλέπει η δασκάλα, ο δάσκαλος, μια διαφορετική συμπεριφορά του παιδιού. Αμέσως να αφυπνιστεί, να το πλησιάσει, να μιλήσει μαζί του. Και αν δει ότι κάτι δεν πάει καλά, να ενημερώσει το γονιό, να ενημερώσει αν δει αδιαφορία από πλευράς γονιού, να ενημερώσει αρμόδιες υπηρεσίες όπως είναι και η αστυνομία, έχει τώρα τελευταία τμήματα, ναι, που ασχολούνται και με την παιδική παραβατικότητα αλλά και με το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας, γιατί πολλά ξεκινάνε από αυτό το, από αυτό το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας που έχει ανέβει πάρα πολύ δυστυχώς στις μέρες μας. Δυστυχώς. Νομίζω ότι αυτό ακούνε, την πληρώνουν και τα παιδιά με το τσακώνεται ο πατέρας με τη μάνα. Mm-hmm. Την πληρώνει και το παιδί που ακούει όλα αυτά και φυσικά μένουν ανεξίτηλα χαραγμένα μέσα του και θα τα κουβαλάει σε όλη του τη ζωή. Γι' αυτό λέω επειδή όλα ξεκινάνε από τη μάνα και πατέρα. Επειδή έκανες αναφορά στην ενδοοικογενειακή βία, νομίζω ότι δεν μπορούμε να ξεχάσουμε αυτό το οποίο συνέβαινε πέρυσι, που σχεδόν κάθε μήνα ακούγαμε και για μία δολοφονία γυναίκας, συζύγου, ναι, συντρόφου. Είναι οι ανθρωποκτονίες με θύματα γυναίκες. Πέρυσι είχαμε μια έξαρση, ανέβηκαν όλο το χρόνο στα 22-23 ο αριθμός, αν θυμάμαι καλά. Ναι, τόσο, ναι, εκεί. Τόσα θύματα ήταν και θύματα γυναίκες. Εκείνο όμως που είναι ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι άρχισαν τώρα να ανοίγουν στόματα. Πάντοτε γίνονταν μέσα στο σπίτι, είχαμε ενδοοικογενειακή βία. Όμως τώρα τελευταία με τον κορονοϊό και τον εγκλεισμό αυξήθηκαν, διπλασιάστηκαν και τριπλασιάστηκαν τα πράγματα. Τώρα όμως έχουμε το καλό ότι ανοίγουν στόματα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το ότι ανοίγουν στόματα και μπορούν και μιλάνε οι γυναίκες
και δεν υφίστανται τα πάνδυνα από τον τύραννο σύζυγο και δεν τολμούσαν βέβαια να ανοίξουν το στόμα τους. Ευτυχώς τώρα ανοίγουν στόματα από γυναίκες, αλλά όμως θα πρέπει, οφείλουν και οι συγγενείς και οι γείτονες που γνωρίζουν τι γίνεται μέσα σε αυτή την οικογένεια να μπορέσουν να σηκώσουν το τηλέφωνο και να ενημερώσουν. Δεν είναι κακό πράγμα αυτό. Υποχρέωση είναι να ενημερώσουν ότι σε αυτό το σπίτι κάτι δεν πάει καλά, Σπύρο μου. Κάτι δεν πάει καλά. Να το πούν. Έχουν υποχρέωση. Όχι να φτάσουμε στο έγκλημα. Όταν φτάνουμε στο έγκλημα, τότε γινόταν στο σπίτι αυτό, γινόταν. Ναι, υπήρχαν. Άλλος λέει έπεσα από τα σύννεφα, δεν το περίμενα να φτάσουν εκεί. Και δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Γι' αυτό πρέπει να προλαβαίνουμε, να το προλαβαίνουμε το κακό. Μην αφήνουμε να φτάσει στο τέλος, στο έγκλημα, στην δολοφονία και μετά να αφυπνιστούμε. Όχι. Μέσα σε όλα είχαμε και έξαρση της οπαδικής βίας. Και μάλιστα ένας αστυνομικός δίνει τη δική του μάχη να τα καταφέρει ο άνθρωπος. Αναγκάστηκαν οι γιατροί να του ακροτηριάσουν το πόδι. Όπως λένε οι γιατροί, θα του αφήσει προβλήματα. Αλλά μακάρι το παιδί, ναι, γιατί είναι νέος άνθρωπος, να τα καταφέρει και να βγει κανονικά στη ζωή. Η οπαδική βία, ναι, ναι, ήταν, Σπύρο μου, ήταν ανέκαθεν, την είχαμε. Πότε έξαρση εδώ, πότε έξαρση εκεί. Παίρνονταν διάφορα μέτρα, αλλά υποτονικά. Τώρα είδα ότι η κυβέρνηση αφυπνίστηκε μετά από αυτό το αιματηρό, το σοβαρότατο περιστατικό. Αφυπνίστηκε. Έγινε το Υπουργικό Συμβούλιο, μαζεύτηκαν, πήραν κάποιες αποφάσεις. Εγώ είπα το ίδιο που έκανε η κυβέρνηση. Εγώ δεν είμαι με την κυβέρνηση ούτε με την αντιπολίτευση. Εγώ είμαι με τα γεγονότα, τα πραγματικά γεγονότα. Λοιπόν, αυτό που έκανε η κυβέρνηση, που κάθισαν κάτω, συζήτησαν το θέμα και πήραν κάποιες αποφάσεις, καλές, κακές αποφάσεις, τι είναι, θα φανεί στο μέλλον. Να το κάνουν και τα κόμματα και να μην αρχίζουν να τρώγονται σαν τα κοκόρια, να μαλώνουν από εδώ, από εκεί, ού εκείνο, ού το άλλο. Ρε παιδί μου, προτάσεις να κάνεις, κόμμα, αντιπολίτευση, μικρότερο, μεγαλύτερο κόμμα, προτάσεις και όχι φωνές και τσακωμούς και αντιπαραθέσεις. Όχι. Τι νομίζεις ότι πρέπει να γίνει εσύ για αυτό το θέμα της οπαδικής βίας? Πες μου 1, 2, 3, 5, 10 πράγματα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Αφορά όλους, δεν αφορά την κυβέρνηση, την σημερινή, την χτεσινή, έτσι, την αυριανή. Μας αφορά όλους αυτό το πράγμα. Και σε κάθε περίπτωση, τα μέτρα τα οποία θα ληφθούν, τα μέτρα τα οποία θα εφαρμοστούν, να μην χαλαρώσουν μετά από ένα χρονικό διάστημα, διότι δυστυχώς αυτό γίνεται. Μερικές φορές βλέπουμε ότι δεν πάσχουμε από νόμους. Από νόμους έχουμε μπόλικους. Πάσχουμε στην εφαρμογή τους. Σωστό είναι. Δυστυχώς οι κυβερνήσεις ένα πράγμα φοβούνται. Το πολιτικό κόστος, το κομματικό κόστος. Δυστυχώς και βάσει αυτού προχωρούν και κάνουν ό,τι κάνουν. Δυστυχώς, συνάδελφέ μου, δεν είδα όσα χρόνια διακόνησα τη δημοσιογραφία και ήμουνα μέσα στα πράγματα έναν πρωθυπουργό να πει «Εγώ θα κάνω αυτό που πρέπει και μη με ξαναψηφίσετε άμα δεν σας αρέσει. Αυτό που πρέπει να κάνω για τη χώρα μου». Κανένας, ούτε υπουργός, ούτε πρωθυπουργός, ούτε
προσπαθούν πότε έτσι, πότε αλλιώς. Το θέμα είναι να κοιτάξουν, να ομονοήσουν όλοι, κυβέρνηση, αντιπολίτευση, και να καταλήξουν κάπου να πάρουν μέτρα και να εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα. Και όχι να γκρινιάζουμε ού δεν το κάνει καλά η κυβέρνηση, ού δεν το κάνει η αντιπολίτευση, δεν κάνει εκείνο. Όχι. Από κοινού να καθίσουν κάτω. Κάποια θέματα χρειάζονται από κοινού να παίρνουν τις αποφάσεις το τι θα κάνουν, όπως είναι η οπαδική βία. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πάρα πολύ εγώ που ήσουν απόψε κοντά. Εγώ πριν να ολοκληρώσουμε, Σπύρο, επειδή όλες αυτές τις μέρες των Χριστουγέννων, όταν ήμουνα στο ρεπορτάζ, παλιότερα είχαμε πολλά τροχαία δυστυχήματα αυτές τις μέρες. Mm-hmm. 50-60 νεκροί, δηλαδή Χριστούγεννα. 50-60 νεκροί, Πάσχα, άλλοι τόσοι. Τώρα έχουν μειωθεί βέβαια, γιατί έγιναν οι δρόμοι. Παλαιότερα δεν είχαμε τέτοιους δρόμους. Εκείνο το οποίο κλείνοντας θέλω να περάσω ως μήνυμα στους τηλεθεατές της εκπομπής σου είναι μέχρι τώρα είχαμε 3 αιτίες για τα θανατηφόρα δυστυχήματα. Ταχύτητα, παραβίαση του κόκκινου, το κόκκινο σηματοδότη, και τρίτον το αλκοόλ. Τώρα προστέθηκε και ένα τέταρτο που είναι πολύ σημαντικό, Σπύρο μου. Προστέθηκε αυτό, το κινητό. Βλέπεις, οδηγεί ο άλλος και στέλνει το μήνυμα όπου το στέλνει. Αυτό είναι θάνατος, είναι ό,τι χειρότερο. Και για τον ίδιο τον οδηγό και για τους άλλους, που δεν χρωστάνε και τίποτε, πάνε στη δουλειά τους για να τους στείλει στον άλλο κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν προσοχή αυτές τις μέρες να αποφύγουμε θανατηφόρα και σοβαρά τροχαία δυστυχήματα. Όχι μεγάλες ταχύτητες, όχι παραβίαση του κόκκινου, όχι αλκοόλ. Δεν χρειάζεται να πίνουμε. Ήπιες σε μια παρέα παραπάνω, να το πάρει κάποιος άλλος το αυτοκίνητο. Έτσι. Ή παράτατο και πάρε ένα ταξί και πήγαινε σπίτι. Έτσι. Και φυσικά το κινητό ποτέ, ποτέ στα χέρια, και να στέλνουμε μηνύματα και να μιλάμε και να μην προσέχουμε πώς οδηγούμε. Για να πάμε με ασφάλεια, να γυρίσουμε με ασφάλεια και να έχουμε διασκεδάσει και όλοι να γυρίσουμε, να επιστρέψουμε υγιείς στα σπίτια μας. Και νομίζω ότι είναι το καλύτερο μήνυμα που θα μπορούσαμε να στείλουμε, που θα μπορούσες να στείλεις πάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές και καλή χρονιά. Να είναι πολύ καλύτερη η νέα χρονιά το 24 από το 23. Την αγάπη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Θα αλλάξουμε σελίδα στην εκπομπή. Ξέρετε, επειδή γενικότερα σοβή γεωπολιτική και πολιτική κρίση στην Ευρώπη, όπως και οικονομική, και αυτό το είδαμε όλους τους προηγούμενους μήνες, η Ευρώπη προσπαθεί. Μάλιστα δεν είναι λίγοι αυτοί που είπαν το εξής. Κατάφεραν τελικά μετά από πολλά ξενύχτια, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωκοινοβούλιο, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, να συμφωνήσουν επί της αρχής, προσέξτε τώρα, έτσι, πόσους μήνες, πόσο καιρό συζητούν το μεταναστευτικό και το θέμα του ασύλου, πώς ακριβώς πρέπει να αντιμετωπιστεί, και τελικά συμφώνησαν επί της αρχής. Κάποιοι λένε ότι το έκαναν άρον-άρον για να περάσουν το μήνυμα στους λαούς της Ευρώπης, στους πολίτες της Ευρώπης, ότι θα υπάρξει λύση και μην ανησυχείτε, θα προστατεύσουμε τα ευρωπαϊκά σύνορα με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, εν ώψη μάλιστα των ευρωεκλογών. Τώρα, το πότε θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις, νομίζω ότι θα περιμένουμε. Θα περιμένουμε πολλά χρόνια ακόμα. Μέχρι τότε έχει ο Θεός. Δεν ξέρω, ο Θεός σίγουρα έχει. Το σίγουρο είναι ότι φαίνεται ξεκάθαρη μία δεξιά στροφή, πιο δεξιά από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα,
σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά και βεβαίως θα συζητήσουμε και όλα όσα γίνονται και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, με τον Ερντογάν να προσπαθεί με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο να πάρει αυτά τα έρημα, τα F-16, από τη στιγμή που τον έβγαλαν από το πρόγραμμα των F-35 και στη χειρότερη των περιπτώσεων να καταφέρει να βρει κινητήρες για να βάλει στα μαχητικά τα ΚΑΑΝ. Όλα αυτά δημιουργούν ένα πολύ περίεργο μείγμα. Μέσα στην εξίσωση να βάλουμε και αυτά που γίνονται στη Λωρίδα της Γάζας, στη Μέση Ανατολή. Στην ίδια εξίσωση να βάλουμε και το Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο. Στην ίδια εξίσωση να βάλουμε και το γεγονός ότι έχουν ουσιαστικά είναι σε τεντωμένο σκηνή οι ελληνοαλβανικές σχέσεις μετά με τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται ο Ράμα την υπόθεση Μπελέρη. Πολλά, ε! Να τα ξεδιαλύνουμε με τον Δημήτρη τον Απόκη. Μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή που είναι απόψε εδώ στις καμπάνες. Ο πολύ καλός φίλος πάνω από όλα. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ που είσαι απόψε κοντά μας. Δημοσιογράφος, διεθνολόγος, γνωρίζεις πράγματα και καταστάσεις και εκεί μακριά, στο State Department και στο Λευκό Οίκο. Θα εκμεταλλευτούμε όλες τις ιδιότητες σου απόψε, Δημήτρη. Ευχαριστώ. Να ξεκινήσουμε λίγο από το γεγονός ότι η Ελλάδα πήρε την απόφαση να στείλει μια φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα. Ήδη έχουμε αντιδράσεις. Θεωρείς λοιπόν από την εμπειρία σου ότι έκανε καλά και ειδικά σε αυτή τη χρονική στιγμή? Βεβαίως και έκανε καλά. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία από αυτό. Η Ελλάδα δεν μπορεί να απολέσει το ρόλο της ότι είναι μια χώρα πυλώνα της Δύσης. Και το τι γίνεται εκεί με τους Χούτης έχει να κάνει με την διεθνή οικονομία και το διεθνές εμπόριο και είναι μια κατάσταση που πλήττει τη διεθνή οικονομία και το διεθνές εμπόριο και κατ' επέκταση πλήττει και τη χώρα μας. Αλλά πάνω απ' όλα η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει να δείχνει σε όλα τα μέτωπα ότι είναι μια χώρα της Δύσης και όχι μια απλή χώρα της Δύσης, αλλά μια χώρα στρατηγικής σημασίας για τη Δύση, η οποία με όλα αυτά που κάνει ο Ερντογάν στην Τουρκία και με την Τουρκία του Ερντογάν να παίζει αυτό το περίεργο και βρώμικο παιχνίδι που παίζει, είναι πλέον η χώρα προπομπός της Δύσης απέναντι στην Ασία. Αν μη τι άλλο, θα πρέπει με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο να προστατευθούν και τα ελληνικά πλοία, έτσι δεν είναι? Διότι... Σαφέστατα, όταν είσαι η χώρα που έχει το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον κόσμο, δεν μπορείς να απέχεις. Μάλιστα, έπρεπε να το είχαμε αποφασίσει άμεσα από την πρώτη στιγμή. Αλλά και τώρα που πάρθηκε αυτή η απόφαση είναι πολύ σημαντική. Αλλά δεν μπορείς να είσαι η χώρα που έχει το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον κόσμο και να λείπεις από αυτή την προσπάθεια. Ο ρόλος, το ανέφερες Δημήτρη, ο ρόλος του Ερντογάν. Περιμέναμε ότι μετά την επίσκεψή του στην Αθήνα ίσως να ξεκαθάριζε λίγο το τοπίο. Με αυτά τα οποία έγιναν, ο Ερντογάν εξακολουθεί να βαδίζει σε θολή πραγματικά, σε μια θολή εικόνα, να δημιουργεί μια θολή εικόνα και εμείς να είμαστε σε αχαρτογράφητες περιοχές. Δεν ξέρουμε αύριο το πρωί τι θα γίνει. Θολή εικόνα για αυτούς που δεν αντιλαμβάνονται. Η εικόνα του Ερντογάν είναι ξεκάθαρη. Η Τουρκία του Ερντογάν πλέον δεν αποτελεί χώρα της Δύσης. Είναι μια χώρα που είναι στραμμένη προς την Ασία, μια χώρα που όχι απλώς δεν είναι χώρα της Δύσης, αλλά επιβουλεύεται και υποσκάπτει τα συμφέροντα της Δύσης σε όλα τα μέτωπα. Τότε αυτό γιατί τον χαϊδεύει όλη η Δύση, Δημήτρη? Διότι δεν καταλαβαίνουν, διότι ενώ το εγχειρίδιο των γεωπολιτικών σχέσεων και της διεθνούς πολιτικής, το παραδοσιακό που γνωρίζαμε για δεκαετίες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έχει τυναχθεί στον αέρα, δεν ισχύει τίποτε πλέον και όλα έχουν αλλάξει. Δυστυχώς κάποιοι εννοούν να μην το αντιλαμβάνονται αυτό και να νομίζουν ότι μπορούν να παίζουν με τους παλιούς κανόνες και να αναλύουν και να αποφασίζουν πολιτικές και στρατηγικές. Στρατηγικές δεν θα έλεγα, γιατί στρατηγική δεν υπάρχει εδώ και χρόνια στη Δύση. Με βάση το παλιό εγχειρίδιο. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν το καταλαβαίνουν αυτό, γι' αυτό συνεχίζουν κάποιοι να πιστεύουν ότι μπορούν ακόμα να κρατήσουν την Τουρκία στην οικογένεια της Δύσης και στην πλευρά της Δύσης. Αυτό δεν είναι πλέον εφικτό.
Δυστυχώς ο Ερντογάν το μόνο που κάνει αυτή τη στιγμή είναι να βρίσκεται ως δούριος ύπος στο εσωτερικό της δυτικής οικογένειας της Δύσης, απομυζώντας κεφάλαια, απομυζώντας βοήθεια όπου καταφέρνει να πάρει και στην ουσία υποσκάπτει τα συμφέροντα της Δύσης. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κατανοήσει πρώτα απ' όλα η Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα είναι ο προπομπός της Δύσης, η Ελλάδα είναι που βρίσκεται δίπλα στην Τουρκία και αν δεν το καταλάβουμε εμείς αυτό, εμείς είμαστε που θα το πληρώσουμε ακριβότερα από όλους. Αυτό ακριβώς ήθελα να σε ρωτήσω. Η Δύση δεν το αντιλαμβάνεται. Η Αθήνα δεν το καταλαβαίνει. Όλα αυτά τα οποία γίνονται, διακήρυξη των Αθηνών, παραδείγματος χάρη, που ναι μεν στο τέλος η τελευταία παράγραφος λέει δεν έχει καμία νομική υπόσταση, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί αύριο μεθαύριο ως αποδεικτικό στοιχείο. Έτσι δεν είναι, τα ξέρεις καλύτερα από μένα. Σαφέστατα και θα χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο και δεν ήταν καθόλου είναι ένα καθόλου αθώο κείμενο. Ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την Ελλάδα. Δίνει στον Ερντογάν μια λευκή επιταγή λέγοντας ότι αν η Τουρκία εκλάβει μια κίνηση της Ελλάδος ως επιθετική, δεν ισχύει αυτό το χαρτί. Δηλαδή, αν εμείς σηκώσουμε τα αεροπλάνα μας στο Αιγαίο, στον εναέριο χώρο μας, αν κάνει κάτι η Τουρκία, η Τουρκία θα μας πει ότι κάνουμε επιθετική ενέργεια και πάει να υπάρχει συνεργασία και φιλία. Συνεργασία και φιλία με ποιον, με τον Ερντογάν, ο οποίος καταρχήν αυτό που έγινε, αυτό το θέατρο του παραλόγου που έγινε στην Αθήνα με τη συνάντηση αυτή και με το Συμβούλιο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, ξεπερνάει κάθε προηγούμενο. Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας και υπογραφή διακήρυξης φιλίας με μια χώρα που έχει ενεργό κάσους μπελί εναντίον της χώρας μας. Πού τα έχουν βρει αυτά αυτοί που προσπαθούν να τα αποσιωπήσουν αυτά και να τα στρογγυλοποιήσουν. Με μια χώρα η οποία απειλεί τα νησιά, την εθνική κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα. Με μια χώρα η οποία κατέχει πάνω από το 40% της Μεγαλονήσου της Κύπρου μετά από εισβολή και κατοχή το 1974 και προωθεί κόντρα σε κάθε έννοια διεθνούς δικαίου και ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας δύο κράτη, τη λύση δύο κρατών στην Κύπρο, επιβάλλοντας στην ουσία τα αποτελέσματα μιας παράνομης εισβολής και κατοχής της Μεγαλονήσου. Άρα λοιπόν, για να μην πω άλλα, είναι μακρύς ο κατάλογος το τι κάνει η Τουρκία. Και κάποιοι λοιπόν προσπαθούν να πούν ότι η Ελλάδα προασπίζεται το διεθνές δίκαιο. Μα αν προασπιζόταν το διεθνές δίκαιο, εμείς έπρεπε να γυρίσουμε προς τους συμμάχους και να πούμε ποιον να συζητήσουμε, κύριε, με αυτόν που κάνει εκείνο. Δημήτρη, θέλω να βάλουμε ένα κόμμα για να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θέλω αμέσως μετά να μας πεις εάν μας οδηγούν σε νέες συμφωνίες που ουσιαστικά θα θίξουν τα εθνικά μας κυριαρχικά δικαιώματα. Γιατί εδώ στις καμπάνες τα λέμε όλα. Επίτρεψέ μου σε παρακαλώ πολύ, κυρίες και κύριοι, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε πολύ γρήγορα.